Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Health Matters. Πανδημία, lockdown, εγκλεισμός, τηλεκπαίδευση, ανατροπές στην καθημερινότητα. Πώς επηρεάζουν όλα αυτά τα παιδιά μας? Τι σημάδια θα αφήσει η πανδημία στη ψυχή τους? Για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα συζητάμε σήμερα με την ψυχολόγο-παιδοψυχολόγο κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου. Κυρία Καπάτου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας με ένα τέτοιο επίκαιρο θέμα. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και πραγματικά νομίζω ότι οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα λάβουμε, κυρίως οι απαντήσεις, αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι μπήκαμε σε ένα ακόμη lockdown. Η καθημερινότητα μικρών και μεγάλων βρέθηκε πάλι στο on-off, σαν ένα διακόπτης που ανήκει και κλείνει όλη την ώρα. Τα παιδιά πήγαν για πολύ λίγες εβδομάδες στο σχολείο και τώρα κλείθηκαν πάλι να μείνουν μέσα στο σπίτι. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ψυχολογία τους? Μεγάλο θέμα είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μας αφορά όλους. Θα σας έλεγα ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό που έχει συμβεί στα παιδιά και το καταλαβαίνουμε όλοι. Και το πώς θα το αντιμετωπίσουν τα παιδιά θα εξαρτηθεί από το πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς. Ήδη τα μηνύματα που λαμβάνω από τους γονείς, θα σας έλεγα ότι είναι μηνύματα πανικού. Διότι αισθάνονται ότι ανατρέπεται εκεί που πήγαν να μπουν πάλι στη ρουτίνα, να ακολουθήσουν το πρόγραμμα το εργασιακό τους κτλ. Πάλι νέα ανατροπή στα δεδομένα, με τα παιδιά στο σπίτι, με την αγωνία τους να μπορέσουν να τα βάλουν σε έναν δρόμο κτλ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με το πώς το βλέπουν οι γονείς, θα το δουν και τα παιδιά όλο αυτό. Ασφαλώς για τα παιδιά δεν είναι και πολύ ευχάριστο, υπό την έννοια ότι είχαν αρχίσει πάλι να προσαρμόζονται στη ρουτίνα της καθημερινότητάς τους, να συναντήσουν τους φίλους τους, να παίξουν. Πάντα είχαν βέβαια τα μαθήματα, αλλά και μόνο το γεγονός που συνανάντησαν τους φίλους τους, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για τα παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι δεν είχαν καν προλάβει τα περισσότερα να προσαρμοστούν στη μαθησιακή διαδικασία και ξαφνικά πάλι έγινε αυτή η διακοπή. Και τώρα που τους βάλαμε ξανά στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, είναι αρκετά δύσκολο πάλι εκ νέου να προσαρμοστούν και βλέπω ότι έχουν αρχίσει ήδη να δημιουργούνται αντιδράσεις σε πολλά σπιτικά αυτό. Είναι φυσιολογικό ένα παιδί να έχει άρνηση για την τηλεκπαίδευση? Θα σας έλεγα πως απολύτως φυσιολογικό. Να μην σας πω ότι αυτό είναι το αναμενόμενο για τα περισσότερα παιδιά. Γιατί η τηλεκπαίδευση είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Του στερεί την απευθείας επαφή με τη δασκάλα του ή με τον καθηγητή του και τους συμμαθητές του. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις γίνεται με κλειστή την κάμερα και από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση, διότι δεν δημιουργεί συνθήκες κινήτρου στα παιδιά και βέβαια η πολύωρη επαφή τους με την οθόνη τους φέρνει σε επαφή, τα κουράζει και μάλιστα τα παιδιά των μικρών ηλικιών και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Είναι ιδιαίτερα κουραστική η επαφή. Για τη μία πλευρά τους λέμε μην ασχολείσαι με τις οθόνες, από την άλλη πλευρά τα έχουμε μέσα στην οθόνη και όχι σε μία οθόνη, σε πολλές οθόνες. Να μην συζητήσω βέβαια το γεγονός ότι οι γονείς δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βάλουν σε ένα δρόμο. Γιατί ενώ υποτίθεται ότι κάνουν μάθημα, στην πραγματικότητα, αν έχουν κινητό, μιλούν με τους συμμαθητές τους, παίζουν με τους συμμαθητές τους, μια και είναι κλειστές οι κάμερες και ο δάσκαλος δεν έχει τη δυνατότητα να τους δει. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολο και πάλι δημιουργεί πρόβλημα. Και οι γονείς αναγκάζονται να κάνουν τους επιβλέποντες, να μην σας πω καμιά άλλη έκφραση, προκειμένου να τα πείθουν κάθε φορά, έστω και με την πειθό ή και με τη βία σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί δημιουργούνται πολλές εντάσεις στα σπιτικά, προκειμένου να πετύχουν να παρακολουθήσουν σε ένα βαθμό έστω μίνιμουμ τις υποχρεώσεις τους. Δεν είναι και αντιφατικό από τη μια να λέμε στο παιδί μην κάθεσαι συνέχεια στην οθόνη και την άλλη να του λέμε κάτσε στην οθόνη να κάνεις τα μαθήματά σου? Είναι. Γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ αντιφατικό. Και εκεί έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Γιατί από τη μία πλευρά τα εξοικειώνουμε με την οθόνη λόγω της αναγκαιότητας της τηλεκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά τους λέμε ναι, στην τηλεκπαίδευση μπορείς να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου, γιατί δεν μπορεί να είσαι απομονωμένος μέσα από τις κάμερες ξανά για να τους συναντήσεις, να μιλήσεις έστω μαζί τους και να επικοινωνήσεις και μάλιστα στα μεγαλύτερα παιδιά που αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται όλη την ημέρα. Και γίνονται ομοιρικοί καυγάδες στα περισσότερα σπιτικά, προκειμένου να υπάρξει ένας περιορισμός της χρήσης των οθονών. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλη ένταση και πράγματι είναι αντιφατικό και χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες ξεκάθαροι που τα παιδιά, αν θέλετε, τώρα με αυτή την άνεση που τους δίνουμε με την τηλεκπαίδευση, πάρα πολύ συχνά τους παραβιάζουν. Και εκεί έχει ο ρόλος του γονιού. Θα δούμε φαινόμενα εξάρτησης από τις οθόνες? Νομίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει αυτά τα φαινόμενα.
Εγώ είμαι πάντοτε πολύ επίοικης, ξέρετε, και πολύ προσεκτική στις εκφράσεις μου, αλλά βλέπω ότι σε πάρα πολλά σπιτικά, και το βλέπω από τις συναντήσεις μου με τις οικογένειες, με τον κόσμο γενικότερα, που στα περισσότερα σπιτικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στα παιδιά μικρών ηλικιών. Κάθονται μέσα στο δωμάτιό τους και η επαφή τους είναι η οθόνη. Παίζουν συνέχεια με τα διάφορα παιχνίδια τα διαδικτυακά, κυρίως τα αγόρια, αλλά και αρκετά κορίτσια. Συνομιλούν με τους φίλους τους με αυτόν τον τρόπο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάρει φωτιά. Το ίδιο κάνουν πολλές φορές και οι γονείς τους. Γιατί όταν είσαι στην απομόνωση, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Άρα λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε αυτήν την περίοδο. Τώρα, σε αρκετές περιπτώσεις ασφαλώς γίνεται κατάθεση. Σε κάποιες από αυτές η κατάθεση μπορεί να πάει και σε αιτισμό. Γενικά, όλες αυτές οι ανατροπές που βιώνουν μικροί και μεγάλοι, ποιες ηλικίες επηρεάζουν περισσότερο, ποιες ηλικίες θεωρούνται πιο ευαίσθητες? Κοιτάξτε, όλες οι ηλικίες θα έλεγα ότι είναι ευαίσθητες. Υπό ποιαν έννοια? Ότι κάθε ηλικία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τα παιδιά τα οποία είναι προσχολικής ηλικίας, που έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό, ξαφνικά χάνουν την καθημερινότητά τους. Ο παιδικός σταθμός για αυτά είναι ένα μέσο ζήμουσης, κοινωνικών επαφών. Αναπτύσσεται η κοινωνικότητά τους, μαθαίνουν, αποκτούν γνώσεις, αλλά εκεί μέσα από το παιχνίδι, που είναι πολύ βασικό στοιχείο της παιδικής ραχοκοκαλιάς, που αναπτύσσεται η προσωπικότητά τους, δίνουν απαντήσεις, μαθαίνουν πράγματα μέσα από το παιχνίδι. Αυτά όλα. Μέσα στην επαφή με τους συνομιλίκους έχουν περιοριστεί δραματικά, να μην πω ότι έχουν εξαφανιστεί σε αρκετές περιπτώσεις. Ή γίνονται περιορισμένα και κάτω από κάποιες ειδικές συνθήκες. Άρα λοιπόν και αυτό επιδρά στα παιδιά. Και στις μεγαλύτερες ηλικίες ασφαλώς υπάρχει επίδραση. Πολύ σημαντικά προβλήματα είναι και στην εφηβεία. Όπου τα παιδιά της εφηβείας έχουν ανάγκη να συναναστραφούν τους φίλους τους, έχουν ανάγκη να κοινωνικοποιηθούν. Η επαφή με την παρέα και τους φίλους είναι το ύψιστο σημείο για αυτά. Έτσι αποκτούν, αν θέλετε, και τη δική τους την προσωπική ταυτότητα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τους έχουμε στερήσει το βασικό συστατικό της καθημερινότητάς τους. Δεν είναι τα μαθήματα το βασικό συστατικό. Τα μαθήματα είναι υποχρεώσεις. Τα παιδιά μέσα από την επαφή με τους συνομιλίκους, που αποτελούν κεντρικό άξονα της εφηβείας, μαθαίνουν πράγματα. Αποκτούν διάφορες γνώσεις, αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου. Τώρα ξαφνικά δεν ανήκουν πουθενά. Είναι μόνο υπό τη σκέψη της μαμάς και του μπαμπά. Είναι κλεισμένο στο δωμάτιο, πολλές φορές αρνούμενα την επικοινωνία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι διαμορφώνονται σε αρκετές περιπτώσεις συνθήκες πολύ δύσκολες. Σε γενικές γραμμές, σε όλες τις ηλικίες, η κοινωνικοποίηση έχει πάει πίσω. Που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτό επιδρά και στην ανάπτυξη του παιδιού. Η κοινωνικοποίηση, η συναναστροφή με τους φίλους και με τις παρέες. Πέρα από τα γνωστικά ελλείμματα, τα οποία είναι αναπόφευκτα και προσπαθούν και οι εκπαιδευτικοί με πάρα πολύ μεγάλο κόπο, γιατί ούτε σε αυτούς είναι εύκολο να κάνουν τηλεκπαίδευση με τα γνωστά προβλήματα. Σε όλους είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όλοι προσπαθούν σε αυτό, τουλάχιστον οι μεγάλοι και οι γονείς από την πλευρά τους, όσο μπορούν. Δεν είναι απόλυτα επιτυχημένο αυτό. Και θα σας έλεγα ότι οι απώλειες είναι τεράστιες σε επίπεδο γνωστικό. Υπάρχουν λοιπόν και τα ελλείμματα, γιατί κοντεύουμε ένα χρόνο με τις καραντίνες. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι χάσαν τα παιδιά τη μισή σχολική χρονιά πέρσι και έχουμε χάσει σχεδόν ολόκληρη τη σχολική χρονιά μέχρι τώρα. Ελπίζω να τελειώσει κάπως πιο σύντομα το πράγμα. Πάνω από τη μισή φετινή σχολική χρονιά. Συνολικά ένα χρόνο. Δηλαδή, δύο σχολικές τάξεις. Φανταστείτε το παιδί που ξεκίνησε πέρυσι την πρώτη δημοτικού. Τι σημαίνει γι' αυτό, αν κατάφερε να προχωρήσει γνωστικά. Φανταστείτε το παιδί αυτό που πήγε φέτος Δευτέρα δημοτικού, με τι κενά ξεκίνησε. Σταμάτησε πάλι πριν κατακτήσει, με συνέπεια να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Φανταστείτε το παιδί τρίτης λυκείου, το οποίο πάει να δώσει εξετάσεις. Με τι δύναμη και τι διάθεση, ξέρετε τα παιδιά πόσο επηρεασμένα είναι και πόσο πεσμένη η ψυχολογική τους κατάσταση τώρα. Ξέρετε τι αγώνα κάνουν οι οικογένειες και οι γονείς να μπορέσουν να τα κρατήσουν σε μια ζήμουση, καθώς επίσης και η εκπαιδευτική. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι στις οικογένειες όταν υπάρχουν παιδιά με διάφορα προβλήματα μαθησιακά κλπ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ζούμε μια πρωτοφανή κατάσταση και η υγειονομική, αν θέλετε, και δημοσιονομική, θα σας έλεγα, αλλά και κοινωνική εγρήγορση, αλλά και επικινδυνότητα, ύψιστη επικινδυνότητα. Οι γονείς μπορούν να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν σε αυτή τη φάση τα παιδιά τους? Θα σας έλεγα ότι μπορούν. Αν έχουν τη δύναμη, και οι περισσότεροι έχουν τη δύναμη, γιατί έχουν μεγάλη αγάπη για τα παιδιά, μπορούν να κάνουν πράγματα. Παρά το ότι και οι ίδιοι έχουν κόπωση. Πάλι εκ νέου θα χρειαστεί να κάνουν ένα προγραμματισμό των δεδομένων, ώστε να αποκτηθούν ξανά νέες ρουτίνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να βάλουν το πρόγραμμα, ήδη το είχαν κάνει και στην προηγούμενη καραντίνα, της τηλεκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει το παιδί
να έχει ένα πρόγραμμα μέσα στην καθημερινότητά του, να προσπαθούν να φτιάξουν τις συνθήκες της ρουτίνας την ώρα που θα έχει το μάθημα, που είναι συγκεκριμένες οι ώρες. Τα παιδιά δημοτικού το πρωί έχουν εκπαιδευτική τηλεόραση και το μεσημέρι είναι τα μαθήματα. Σε κάποια ιδιωτικά σχολεία είναι το πρωί η τηλεκπαίδευση. Υπάρχει και το πρωί, όπως γνωρίζουμε. Αυτά όμως που ξεκινούν το μεσημέρι έχουν το πρωί το άλλο. Έχουν λοιπόν την εκπαίδευσή τους, να έχουν το φαγητό τους, το μεσημεριανό, αυτό που κάνουν συνήθως, τα μαθήματά τους, να έχουν μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Να υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών. Δηλαδή, όταν τελειώνουν τα μαθήματα, να τους δίνουμε την ευκαιρία να ασχοληθούν με τις ηλεκτρονικές συσκευές, να παίξουν, να συνομιλήσουν για κάποιο χρόνο που θα συνομιληθούμε, αλλά να υπάρχει ένα ξεκάθαρο όριο από την αρχή, ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση αυτού, γιατί είναι εις βάρος του παιδιού. Να προσπαθήσουν επίσης να δημιουργήσουν καλές συνθήκες μέσα στο σπίτι. Γιατί βλέπω ότι έχει αυξηθεί η ένταση και το άγχος των γονιών, δεδομένου των δυσκολιών που υπάρχουν, και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα πάλι και υπάρχουν εντάσεις και φασαρίες. Αν μπορούν αυτές να τις μετριάσουν τα παιδιά, και αυτά βρίσκονται σε μια ένταση και εγρήγορση. Αν λοιπόν εμείς οι γονείς φέρνουμε την αγωνία μας, την ανησυχία μας, το θυμό μας ίσως για τις συνθήκες, ή την ανησυχία τη δική μας και το άγχος μας για το αύριο, για το αν θα κρατήσουμε τη δουλειά μας, πώς θα τα καταφέρουμε την αύριο, την επαύριο, και πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τηλεργασία και πρόγραμμα παιδιών μέσα στο σπίτι ταυτόχρονα. Όταν δουλεύουμε, δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα και να κάνουμε και έναν άλλο ρόλο. Γιαγιά, παππούς και αυτοί είναι κομμένοι από την παρουσία του στη ζωή του παιδιού. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα. Άλλοι που φτιάξουμε μια ρουτίνα, μειώσουμε τις παρατηρήσεις, δημιουργήσουμε κάποια θετικά μηνύματα στα παιδιά μας, κάνουμε κάτι μαζί με τα παιδιά μας, όσο το δυνατόν πιο συχνά. Τέτοια πολλά είναι τέτοιες δραστηριότητες. Μπορούμε, για παράδειγμα, να δούμε μια σειρά μαζί. Μπορούμε να δούμε μια κωμωδία μαζί. Και να συζητήσουμε, να γελάσουμε, να φτιάξουμε κάπως την ατμόσφαιρα. Να τρώμε βέβαια μαζί, να μαγειρεύουμε μαζί. Κάποιες φορές τουλάχιστον, αν μπορούμε. Να συμμετέχουμε όλοι στην τακτοποίηση του σπιτιού ή των πραγμάτων του σπιτιού. Να παίξουμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Να χορέψουμε. Να διοργανώσουμε βραδιά χορού. Να κάνουμε γυμναστική μαζί με τα παιδιά μας. Να κάνουμε άθληση. Να κάνουμε περίπατο όταν μας επιτρέπει ο καιρός και οι συνθήκες με τα παιδιά μας. Αν κάνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα τέτοιο στο μυαλό μας και αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε από την αρχή. Δεν είμαστε άλλωστε οι πρωτάλληλες. Έχουμε περάσει το lockdown του Μαρτίου του περσινού, έχουμε περάσει το δεύτερο lockdown. Τώρα έχουμε αποκτήσει μια μεγαλύτερη εμπειρία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει κόπωση, θεωρώ ότι αν έχουμε την καλή διάθεση, που περισσότεροι έχουν την καλή διάθεση, ας βάλουμε λίγο πίσω την κόπωσή μας. Να σκεφτούμε ότι αυτό είναι θέμα χρόνου να λήξει. Τώρα ίσως βάλουμε και σε μια τελική ευθεία, κρίσιμη, αλλά πολύ σημαντική. Έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός στη χώρα. Είναι μια, ξέρετε, μια χαραμάδα φωτός και ελπίδας για πρώτη φορά που δημιουργείται αυτή η ελπίδα πλέον. Και να οπιστούμε με δύναμη για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καταρχάς τα δικά μας συναισθήματα, για να περάσουμε τα κατάλληλα μηνύματα στα παιδιά. Γιατί αν εμείς είμαστε μέσα στην ένταση, είμαστε μέσα στην πίεση και στο άγχος, αυτό διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Αυτό το εισπράττει το παιδί μας. Και αυτό μας δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Γιατί μαμάδες, ας πούμε, που προσπαθούν να διαχειριστούν ένα ή δύο παιδιά στο σπίτι και ταυτόχρονα τηλεργασία να ισορροπούν συνεχώς σε δύο βάρκες. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και επιπλέον, τα παιδιά έχουν χάσει και τις δυνατότητες εκτόνωσης. Δεν έχουν ένα χόμπι, μια οργανωμένη δραστηριότητα, κάτι καλλιτεχνικό να εκτονωθούν. Και αυτό δημιουργεί περαίτηση και στα παιδιά. Βέβαια. Αλλά θα σας έλεγα ότι το πιο σοβαρό από όλα είναι εμείς πώς τα χειριζόμαστε, το πώς νιώθουμε εμείς. Για μας τους ενήλικες, τους γονείς, είναι πολύ σοβαρό να έχουμε τηλεργασία και να πρέπει πράγματι συνέχεια ή να κάνουμε το διαιτητή αν έχουμε δύο παιδιά ή όταν τα παιδιά βαριούνται και αρχίσουν οι φασαρίες να μπαίνουμε στη μέση, με το άγχος το δικό μας, γιατί πρέπει να αποδώσουμε στην εργασία μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες αυτές. Αλλά αν είμαστε εμείς ψύχρεμοι και ηρεμοί, τα παιδιά μπορούμε να τα φέρουμε σε έναν δρόμο. Το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και το πιστεύω απολύτως. Πρέπει να μειώσουμε τις εντάσεις και να μειώσουμε το δικό μας το άγχος. Είναι σημαντικό λοιπόν και εμείς να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε και αν σκεφτούμε το πλεονέκτημα που έχει η τηλεργασία, ότι μας μειώνει το χρόνο μετακίνησης. Είναι ένα από τα λίγα μειονεκτήματα που ακόμα και αν είμαστε στο σπίτι, έχουμε την ευκαιρία να πεταχτούμε δίπλα στο δίπλα δωμάτιο, να δούμε τα παιδιά τι γίνονται για 5 λεπτά, να τους δώσουμε μια αγκαλίτσα, να δώσουμε ένα φυλάκι, να τα ενισχύσουμε. Αν βλέπουμε ότι έχουν ξεφύγει λίγο, να τα φέρουμε σε ένα δρόμο και να συνεχίσουμε. Μας δημιουργεί και μας μια ασφάλεια αυτή η πρωτόγνωρη και ιδιαίτερη συνθήκη. Αν λοιπόν αυτό το εφαρμόσουμε και ελέγξουμε το άγχος το δικό μας, ξεκουραζόμαστε.
Βάλουμε κάποιες δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά μας να κάνουμε. Και φροντίζοντας όσο είναι δυνατόν να εκτονωνόμαστε κι εμείς μαζί με τα παιδιά, θα είναι πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα μπορούμε να κυλήσουμε και αυτή την περίοδο, που ελπίζω να μην είναι μεγάλη διαρκεία, να κυλήσει καλύτερα για όλους μας. Εξάλλου, δεν ξεχνάμε ότι είναι και ο περίπατος ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, έτσι. Τουλάχιστον Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα μπορούσαμε να το έχουμε ή κάποιες άλλες μέρες αργίας, έστω για λίγο, για μισή ώρα, για μία ώρα. Αν έχουμε ένα μικρό παιδί που δεν μιλάει, δεν είναι σε ηλικία που μπορεί να εκφραστεί, μπορούμε να διαγνώσουμε σημάδια άγχους, γιατί και έχει αυξηθεί το άγχος αυτή την περίοδο στα παιδιά. Ναι. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Βέβαια, έχει φανεί ότι το άγχος έχει αυξηθεί στα παιδιά, όπως έχει αυξηθεί και σε εμάς τους ενήλικες. Το άγχος εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Σε εμάς τους μεγάλους ξέρουμε με τι τρόπο εκδηλώνεται, σωματοποιείται πολλές φορές, δεν διαφέρει και στα παιδιά. Σωματοποιείται. Πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν πονοκεφάλους, ημικρανίες, πόνους στο στομάχι τους κτλ. Παρόμοια παρουσιάζουν και τα παιδιά ψυχοσωματικές εκδηλώσεις του άγχους. Έχουμε επίσης πολλές φορές ταχυκαρδίες, υπάρχουν κρίσεις πανικού, έχουμε διάφορα συμπτώματα εμείς οι ενήλικες. Στα παιδιά, τα προβλήματα του άγχους μπορούμε να τα διαγνώσουμε, να τα εντοπίσουμε στα πολύ μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ένα βασικό κομμάτι το οποίο πλήττεται είναι η συνήθεια της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, παρουσιάζουν τα παιδιά συχνά διαταραχές στον ύπνο. Ενώ πριν είχαν ένα πολύ καλό ωράριο ύπνο, τώρα ξαφνικά μπορεί να δούμε ότι το παιδί αρνείται να πάει για ύπνο, μπορεί να παρουσιάσει αγχώδη όνειρα μες στον ύπνο, να προσπαθεί να έρχεται στο κρεβάτι το δικό μας και να καθυστερεί να πάει για ύπνο και να έχει εφυπνήσει. Αυτό είναι μια μεγάλη κατηγορία που την παρουσιάζουν τα παιδιά που είναι στον ύπνο. Εκδηλώνεται δηλαδή το άγχος μέσα από διαταραχές στον ύπνο. Σε ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να συμβεί και να έχουμε είναι έχουμε πολλά θέματα με τη συμπεριφορά τους. Η συμπεριφορά των παιδιών μπορεί να χαρακτηριζόταν από μια ηρεμία και τώρα να έχουμε ένταση, ξεσπάσματα θυμού, πολλές φορές καπρίτσια πολλά, μια συμπεριφορά που δεν υποχωρεί το παιδί, συνεχή θέλω και τέτοιου είδους πράγματα, επιθετικότητα πολλές φορές αυξημένη στο αδερφάκι του, αλλά και σε εμάς αρκετές φορές, και μια γκρίνια που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οφείλεται και μια ευερεθιστότητα. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες εκδηλώσεις που πρέπει να σταθούμε εμείς στη συμπεριφορά του παιδιού. Σε άλλα πράγματα που μπορούμε να μας παρουσιάσουν, αυτά είναι για τα μικρά παιδιά και για τον πρώτο τάξο του σχολείου. Άλλα στοιχεία που μπορούν να μας παρουσιάσουν είναι αλλαγή στις συνήθειες της τουαλέτας. Μπορεί να παρουσιαστεί και αυτό. Στα μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπου μπορεί να έχει γίνει η κατάκτηση του ελέγχου σφυκτήρων, και τώρα μέσα από αυτή την κρίση που περνάμε, την κοινωνική γενικότητα, αλλά και στις οικογένειές μας, έχει φτάσει, να παρουσιάσουν πρόβλημα ενούρησης νυχτερινής, κάτι που δεν υπήρχε και έχει σταματήσει. Άλλα παιδιά επίσης μπορεί να έχουν πρόβλημα στις συνήθειες της διατροφής τους. Δηλαδή να παρουσιάσουν ανορεξία, να κάνουν μετούς κλπ. Άλλο ένα σύμπτωμα του άγχους που μπορεί να υπάρχει. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, στα παιδιά σχολικής ηλικίας, μπορεί να μας εμφανιστεί μια άρνηση για τις σχολικές δραστηριότητες, εκτός άλλων στοιχείων που σας είπα και πριν. Μπορεί τα παιδιά λοιπόν να παρουσιάσουν άρνηση, να μην θέλουν να ασχοληθούν με τα μαθήματά τους καθόλου, να δημιουργούν εντάσεις μέσα στο σπίτι, προβλήματα στον ύπνο και εκεί, αϊπνίες μπορεί να έχουν, να καθυστερούν να πάνε για ύπνο και γενικότερα η διάθεσή τους να μην είναι χαρούμενα καθόλου και να έχουν υπερβολική ενασχόληση με τα μηχανήματα και να έχουν παρουσιάσει και μία απομόνωση από τους φίλους τους και έλλειψη διάθεση να επικοινωνήσουν μαζί τους και να κάνουν όλα πράγματα. Το άγχος μαζί με τα συμπτώματα της διάθεσης θα σας έλεγα ότι πάνε μαζί. Γιατί και η διάθεσή τους υπάρχουν περιπτώσεις που παρουσιάζεται κατάθλιψη και σε κάποιες περιπτώσεις σε παιδιά της εφηβείας βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει κατάχρηση ουσιών. Αυτή την περίοδο, παρά το γεγονός ότι είναι στο σπίτι, βγαίνουν, αλλά μπορεί να υπάρξει και κατάχρηση ουσιών και εμείς πρέπει αυτό να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Οι γονείς τι πρέπει να κάνουν αν διαγνώσουν αυτά τα σημάδια του άγχου στα παιδιά τους? Καταρχάς, θα έλεγα ότι οι γονείς το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν είναι να είναι ευαισθητοποιημένοι και να είναι δίπλα στα παιδιά τους. Όταν αισθανθούν ότι η συμπεριφορά του παιδιού τους αλλάζει και εντοπίσουν ότι υπάρχουν αυτές οι αλλαγές, το πρώτο που θα ήθελα να σκεφτούν είναι αν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στην οικογένειά τους. Να σκεφτούν επίσης δεύτερον τη δική τους τη συμπεριφορά. Μήπως αυτοί οι ίδιοι περνάνε μια δύσκολη περίοδο, μήπως υπάρχουν εντάσεις, φασαρίες στο σπίτι. Όλα αυτά εντείνουν το άγχος των παιδιών και αυξάνουν τις αντιδράσεις των παιδιών. Αν λοιπόν διαπιστώσουν κάτι τέτοιο, ίσως να χρειαστεί να αρχίσουν να ασχολούνται πιο πολύ με τα παιδιά, να μειώσουν τους τόνους των παρατηρήσεων
να πάψουν να υπάρχουν εντάσεις ή συγκρούσεις μεταξύ τους, να περιορίσουν την εμπλοκή των παιδιών με αρνητικές ειδήσεις και συζητήσεις αρνητικές, και το άγχος του δικού μας δεν μπορεί να επικοινωνεί σε όλα τα παιδιά, να αρχίσουν να ασχολούνται μαζί τους με διάφορες επικοδομητικές δραστηριότητες, ώστε να νιώσουν τα παιδιά ότι είναι διαθέσιμοι ψυχικά, και σταδιακά θα δούμε αν αυτό θα ελαττωθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετό αυτό και μπορεί και να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και να εξαφανιστεί το άγχος, αν και εμείς ελέγξουμε το δικό μας. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι καλύτερα να αναζητήσουν βοήθεια. Μάλιστα. Μιλήσαμε και νωρίτερα για την έλλειψη κοινωνικότητας, την απομάκρυνση από φίλους, από συγγενείς, από οικείους, από γνωστούς. Γενικά υπάρχει μια τάση απομόνωσης και μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο του θανάτου που υπήρχε, το φόβο του θανάτου που υπήρχε στον πρώτο lockdown, όπου φοβόμασταν πολύ περισσότερο και υπήρχε αυτή η αρνητική δημοσιότητα, υπήρχε πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του θανάτου, δίνοντας εικόνες από το εξωτερικό κτλ. Τώρα αυτό έχει πέσει λίγο. Βλέπουμε το φως της ελπίδας που είπατε νωρίτερα με τον εμβολιασμό. Παρ' όλα αυτά, θα μείνουν θεωρείτε σημάδια στην ψυχολογία των παιδιών από όλη αυτή την κατάσταση? Δύσκολο να σας απαντήσω σε αυτό. Πραγματικά, ο φόβος του θανάτου σε πολλά παιδιά και στους ενήλικες δεν έχει φύγει, θα σας πω. Γιατί είναι ένας φόβος ο οποίος βγαίνει από μέσα τους. Στις περισσότερες οικογένειες υπάρχει κάποιος γνωστός ή συγγενής ακόμη, ο οποίος έχει παρουσιάσει, έχει νοσήσει με κορονοϊό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν πάρει πληροφόρηση από τον γνωστό, από τον φίλο, τι βασανιστικό είναι αυτό. Άρα λοιπόν αυτό και ο φόβος τους μήπως και ήδη νοσήσουν είναι ένα στοιχείο πολύ ισχυρό στις οικογένειες. Δεν έχει φύγει λοιπόν ο φόβος της νόσησης και του θανάτου. Το πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά και τι θα μείνει στο μέλλον, πραγματικά δεν είμαι βέβαιη να σας το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Όσο πιο πολύ μεγάλο διάστημα κρατήσει αυτή η ιδιότυπη κατάσταση της καραντίνας και του εγκλεισμού, που αν θέλετε μας κάνει να νιώθουμε όλους αλυσοδεμένους σε αυτή την ιστορία και δει τα παιδιά, γιατί εμείς οι ενήλικες υπακούμε, και τα παιδιά υπακούν, αλλά τους έχει κουράσει και εμάς τους μεγάλους μας έχει κουράσει αρκετά. Και αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Είναι όμως μια αναγκαιότητα να προσέξουμε. Όσο λοιπόν αυτό αρχίσει να φεύγει από το προσκήνιο και να περιορίζονται τα μέτρα και να αρχίζουμε να επανερχόμαστε στην καθημερινότητά μας, τότε θα είναι πολύ μικρότερες οι επιπτώσεις. Όμως, για να επανέλθουμε όλοι στην κανονικότητά μας, θα μας χρειαστεί κάποιο διάστημα. Και για να αποτιμηθούν το τι θα μείνει σε εμάς τους μεγάλους, αλλά και στα παιδιά μας, θα χρειαστεί χρόνος. Τα προβλήματα των παιδιών, ακόμα και το στρες ή οι αγχώδεις αντιδράσεις, δεν επέρχονται μόνο όταν συμβαίνει το γεγονός. Μπορεί να εμφανιστούν μετά, για κάποιο μεγάλο διάστημα. Τα παιδιά έχουν περάσει μια νεκρή χρονιά φέτος. Δηλαδή και από άποψη κοινωνικοποίησης και από άποψη γνώσεων. Φανταστείτε ότι υπάρχουν φοιτητές πρωτοετής στο πανεπιστήμιο που δεν έχουν γνωρίσει τους φοιτητές τους. Δεν έχουν πάει στο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε τι σημαντικό είναι. Ήλπιζαν τα παιδιά να περάσουν στο πανεπιστήμιο φέτος και να απελευθερωθούν από τους γονείς, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, επιτρέψτε μου, να κατακτήσουν την αυτονομία τους και την ελευθερία τους, και είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια. Είναι εγκλωβισμένοι να μην μπορούν να γνωρίσουν κανένα παιδί, κανένα νέο συμφοιτητή τους. Δεν έχουν μπει στο αμφιθέατρο να δούμε πώς είναι το μάθημα. Δηλαδή, προβλήματα πολύ σημαντικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά, ψυχολογικά, τα οποία θα τα αποτιμήσουμε αργότερα. Φοβάμαι όμως ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις, γιατί υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση του πολιτισμού. Και όσο πιο πολύ διαρκεί αυτή η κατάσταση, χωρίς να επιλύεται, γιατί βλέπετε ότι εκεί που πάμε να ελπίσουμε σε κάτι, σκληρά lockdown μπαίνουν εδώ, σκληρά lockdown, και λες τι γίνεται. Μεταλλάξει ακόμα από εδώ, μεταλλάξει ακόμα από εκεί. Νέα στοιχεία δίνουν ειδικοί. Άρα ο κόσμος αρχίζει πια να συμφιλιώνεται σε μια κατάσταση που δεν έχει τελειωμό. Και η αγωνία μεγαλώνει. Τα προβλήματα αυξάνονται. Τα προβλήματα στις σχέσεις του ζευγαριού επιδεινώνονται σε αρκετές περιπτώσεις. Βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται τα προβλήματα της ενδοοικογενειακής βίας. Σημαντικό. Οι γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά που έχουν ειδικά προβλήματα, παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, για παράδειγμα, που χρειάζονται μια βοήθεια στα μαθήματα, δυσκολεύονται περισσότερο. Παιδιά τα οποία έχουν αυξημένη κινητικότητα, ΔΕΠΗ, αν το έχετε ακούσει, που είναι για διαταραχή ρηματικής προσοχής και αυξημένης κινητικότητας, έχουν ανάγκη από εκτόνωση. Παιδιά τα οποία παρουσιάζουν κάποιο είδους αναπηρία. Αυτά τα παιδιά θέλουν όλα εκτόνωση. Καταλαβαίνετε, ευτυχώς οι μονάδες ειδικής αγωγής δεν έχουν κλείσει, παραμένουν ανοιχτές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
γιατί έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα όλοι. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που έχει ανάγκη από εκπαίδευση να το έχει όλη την ημέρα στο σπίτι? Τι θα κάνει ο γονιός? Πώς θα μπορέσει να το βοηθήσει αυτό το παιδί που δεν πρέπει να χάνει ούτε στιγμή ούτε ώρα από την εκπαίδευσή του? Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Το παιδί που έχει ΔΕΠ, που είναι ένα παιδί που παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα με την κινητικότητά του, που σημαίνει ότι έχει ανάγκη εκτόνωσης, που δεν πάει σε μια αθλητική δραστηριότητα. Ο γονιός λοιπόν πρέπει να βρίσκει σε κάθε περίπτωση τρόπους να υποκαθιστά αυτό που λείπει. Να παίζει μαζί του κάποια κινητική δραστηριότητα. Να φροντίσει κάθε μέρα να το βγάλει έστω για λίγο έξω για να μπορέσει να εκτονωθεί. Πάντα λοιπόν οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν θα τις αποτιμήσουμε αργότερα. Εδώ πάμε σταδιακά, με πολύ αισιοδοξία θέλω να πω, γιατί εγώ θέλω να είμαι και αισιόδοξη, ελπίζοντας ότι επειδή διψάμε τόσο πολύ για αυτή την περιβόητη απελευθέρωση, θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά και να την απολαύσουμε όταν με το καλό γίνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Μας είπατε πολύ, πολύ σημαντικά πράγματα και όντως υπήρχε ένα απόσταγμα αισιοδοξίας και ελπίδας σε όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ θέλω, το μόνο που θέλω να πω, γιατί πραγματικά σας λέω, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και παρότι κάνω μια δουλειά που ασχολείται με πρόβλημα όλη τη μέρα και είμαι μέσα στο πρόβλημα, ίσως γι' αυτό είμαι και τόσο αισιόδοξη, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, η λύση του προβλήματος πάντοτε. Αυτό που θα έλεγα στους γονείς είναι να μην το βάζουν κάτω. Να μην παραιτηθούν, να μην απογοητεύονται, να προσπαθήσουν να σκεφτούν αισιόδοξα και θετικά. Το μήνυμα και ο αέρας που ήδη αποπνέουν πάει στα παιδιά τους. Έχουν όλα τα δίκαια. Και αυτοί να απογοητεύονται και να θυμώνουν και να εκνευρίζονται, αλλά και τα παιδιά τα οποία νιώθουν και τα ίδια εγκλωβισμένα. Αλλά πρέπει να οπλιστούμε με αυτή τη δύναμη που έχουμε εμείς τη μοναδική εισαγωγής, που είναι το να περάσουμε εμείς τα παιδιά μας το μήνυμα, με τη στάση μας, με το παράδειγμά μας, γιατί αποτελούμε μοντέλο μίμησης για αυτά. Τη θετική στάση, τη θετική διάθεση, τη ρουτίνα που χρειάζεται, που δεν πρέπει να φύγουμε από αυτή τη ρουτίνα και να αποφεύγουμε τις εντάσεις και τους καυγάδες μεταξύ μας, το ζευγάρι εννοώ, να βρίσκουμε πράγματα δημιουργικά. Φανταστείτε τι λέγαμε πριν λίγο καιρό, πριν από ένα χρόνο, τι καλά που μείναμε στο σπίτι μας. Τώρα που μας αναγκάζουν και είμαστε στο τέλος και θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, ας απολαύσουμε τουλάχιστον, ας το δούμε και έτσι ακόμα, αυτούς τους τελευταίους. 2 μήνες είναι, 3 μήνες. Το πολύ να είναι 3 ή 4 μήνες ακόμη για μετά να επιστρέψουμε σε αυτή την καθημερινότητα, την αντιφάγω, που μας έχει στερήσει πραγματικά το όλο τον ελεύθερο χρόνο και τη διάθεσή μας. Αν το δούμε έτσι, ίσως είναι ένα έξυπνο τρίκ που μπορεί να κάνουμε ο καθένας τον εαυτό του, προκειμένου να διαχειριστούμε αυτή την καθημερινότητα, η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει και μας έχει κουράσει. Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας εύχομαι και υπομονή σε όλους μας και θετική διάθεση σε όλους. Πάμε όλοι βούρ για την απελευθέρωση, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κλείνουμε με το καλύτερο μήνυμα, λοιπόν, υπομονή. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.